της αστυνομίας, μετά ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, τώρα από το πολιτικό μετερίζει. Θα πάμε στον Τάσο το Δημοσχάκη, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Καλησπέρα κύριε Δημοσχάκη από τη Λαμία. Καλησπέρα σας, καλή μου φίλη. Τι κάνετε? Εγώ καλησπέρα τώρα δεν μπορώ. Σας, εγώ κάθε φορά που τον βλέπω συγκινούμε. Σας παρακολουθούν και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας αγαπούν. Φίλε Τάσο, πώς είναι να είσαι βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία υπηρέτησα στην ελληνική αστυνομία ήμουν απ' έξω από το κτίριο της Βουλής. Τώρα με την ψήφο των καλών μου φίλων και συμπολιτών μου του νομού Εύρου και συμπατριωτών μου, πλέον πήρα το εισιτήριο και είμαι μέσα από το κτίριο της Βουλής. Μπορώ να σας πω ότι οι πρώτες μου εμπειρίες είναι καλές, γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Είναι πολύ βαρύ να λέμε ότι όλοι οι πολιτικοί φέρουν τις ευθύνες. Βεβαίως φέρουν ευθύνες, αλλά όχι όμως έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όλα αυτά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο λαός της δικής σας εκλογικής περιφέρειας σας αντάμυψε για όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από όλα τα μετερίζια που υπηρετήσατε, αλλά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά όμως θα ήθελα να πω, επειδή γνωριζόμαστε καλά, ότι ο αρχηγός είναι πάντα για τα δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι με αντάμυψε ο λαός του Εύρου. Δέχομαι ότι μου ανέθεσε ευθύνες να τις διεκπεραιώσω. Και όταν με το καλό τελειώσει η θητεία μου στη Βουλή, τότε μπορώ να πω το πόσο πέτυχα ή δεν πέτυχα ή πόσο εύστοχα αποφάσισε ο λαός του Εύρου. Ανέλαβα ευθύνες για να τις διεκπεραιώσω και ξέρω να τις διεκπεραιώνω. Όπως προείπε προηγουμένως ο καλός μας φίλος ο Γιάννης ο Βούτσινος, μίλησε για πλημμύρες. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος βιώνει δύο πλημμύρες μέχρι τώρα, σε αυτή τη χειμερινή περίοδο που διανύουμε και δεν έχει πλέον τελειώσει. Και ήδη απόψε που μιλάμε απειλείται μία τρίτη πλημμύρα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, διότι εγώ από μικρό παιδί, επειδή κατάγομαι από ένα αγροκτηνοτροφικό χωριό, ακριτικό, παραποτάμιο, γνωρίζω και τη συμπεριφορά του ποταμού Εύρου κατέτος σχεδόν. Παρακολουθώ, διότι εκείνη οι γονείς μου, εκείνη τα αδέρφια μου, εκείνη οι φίλοι μου και γνωρίζω το πώς συμπεριφέρεται. Αυτό που βιώνει φέτος ο Εύρος δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Και γι' αυτό και για λόγους σημειολογικούς η πρώτη μου γραπτή ερώτηση, η οποία έχει μετατραπεί ήδη σε επίκαιρη, αφορούσε τις πλημμύρες στο νομό Εύρου. Διότι αυτή η εικόνα την οποία αυτή τη στιγμή βιώνει, αυτή που βλέπει ο κάτοικος του Εύρου, ο επισκέπτης, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, δεν περιποιεί ούτε την Ελλάδα τιμή, αλλά ούτε και την Ευρώπη. Αυτό έχω να πω και μάλιστα δε όλοι οι Έλληνες, διότι είχα την τύχη να υπηρετήσω σχεδόν και να διοικήσω την ελληνική αστυνομία και να έχω την ευθύνη για όλη την Ελλάδα, έχουν μηνύματα και ενοχλούνται όλοι οι Έλληνες, διότι έχουν συνδέσει κάποια καλά χρόνια τους με τον Εύρο, εκεί που υπηρετούσαν τη θητεία τους ή τα αδέρφια τους. Και ενοχλούνται να βιώνει αυτός ο τόπος αυτή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι έχει παραμεληθεί από την πολιτεία ή είναι τέτοια η ένταση των καιρικών φαινομένων που όλα αυτά που μας περιγράφεται ήταν αναπόφευκτα? Όλα συντελούν, Γιώργο, σε ένα ποσοστό. Δεν συμπεριφέρονται ως πως θα έπρεπε οι γείτονές μας έναντι ημών. Δεύτερον, φέρουμε και εμείς ευθύνες. Τρίτον, τα καιρικά φαινόμενα, τα φαινόμενα όπως προείπατε. Τέταρτον, δεν σεβαστήκαμε τη φύση και η φύση μας εκδικείται. Όλα, εάν τα βάλουμε, βγάζουμε το αποτέλεσμα αυτό που προηγουμένως για το οποίο σας μίλησα. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι, διότι με σένα μπορούμε να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Γεωστρατηγικά, να είναι σε αυτά τα χάλια ο Εύρος, τι σημαίνει? Θέλω να πιστεύω, ένας λόγος που μπήκα στη διαδικασία της πολιτικής ήταν να βοηθήσω στο μέτρο που μου είναι δυνατόν τη γενέτερά μου. Ήθελα αυτές τις εμπειρίες που είχα αποκτήσει και εδώ και στο εξωτερικό, αυτές τις γνωριμίες, αυτές τις γνώσεις, αυτές ήθελα να τις δωροδοτήσω στην γενέτερά μου. Και ήθελα, και ο στόχος μου είναι, τελειώνοντας η θητεία μου στη Βουλή, όλοι στο μέτρο που είναι δυνατόν να σκέφτονται ευρύτικα,
Εάν δεν σκέφτονται ευρύτικα και νησιώτικα, δεν έχουμε προοπτική. Πρέπει να θωρακίσουμε δηλαδή τα σύνορα ουσιαστικά. Βέβαια, πρέπει να σκεφτόμαστε την προφυλακή του κράτους, του έθνους, της φυλής, που είναι ο Εύρος και η Θράκη και τα νησιά μας. Και έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε, διότι εκείνη και η ασπίδα μας. Από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα, από εκεί ξεκινάει η Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο Ίωνος Δραγούμης, μέγας οραματιστής για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, έλεγε ότι οι πνεύμονες του ελληνικού έθνους είναι η Μακεδονία. Αλίμονο εάν δεν την επανακτήσουμε. Εγώ λέω το άλλο, ότι η δε κεφαλή είναι η Θράκη. Αλίμονο εάν ακροτεριαστεί. Πάμε παρακάτω τώρα, διότι ως... Απλά πράγματα. Δεν είναι πολύ. Απλά πράγματα είναι. Φίλε Τάσο, εκτός από βουλευτής Εύρου, είσαι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Θέλω ένα σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα από την οπτική της αντιπολίτευσης. Ένα σχόλιο για τις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ήταν άλλη μια κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup που πήραν μια λίστα μέτρων οι Ευρωπαίοι και οι εταίροι και μας έβαλαν πάλι σε μια περίεργη γωνία και σε ένα περιθώριο βιώνουμε έναν αποκλεισμό. Το Eurogroup κράτησε μόλις 90 λεπτά και τα υπόλοιπα θα τα δει από την Τετάρτη η Τρόικα. Συγγνώμη, ήθελα να πω οι θεσμοί με την Αθήνα. Επίτηδες το έκανες. Όχι, δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, πολλές φορές έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να λέμε Τρόικα. Με συγχωρείς πολύ. Ήδη οι εταίροι θέλουν επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Κανείς, Γιώργο, δεν σου δίνει χρήματα εάν δεν ξέρει πότε θα τα πάρει και πώς θα τα πάρει και με ποιο τρόπο εσύ θα μπορέσει να τα δώσεις. Σωστά. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι μας δεν πρέπει να τους βλέπουμε μόνο με καχυποψία. Δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να είμαστε με τους εταίρους μας και με τους συμμάχους μας συνεπείς. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος, όποια κυβέρνηση και αν έχει, ένα είναι το ελληνικό κράτος. Όποια κυβέρνηση και αν έχει, θα πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε, εμείς ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να μπορέσει να πετύχει περισσότερα από όσα πέτυχε η προηγούμενη, χωρίς φυσικά να ταλαιπωρηθεί επιπλέον ο ελληνικός λαός, ο οποίος ως γνωστόν, όπως και όλοι μας, είμαστε πλέον εξαντλημένοι. Με αυτό έτσι το προσεγγίζω και είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Βεβαίως, ναι. Και θα συζητήσουμε και κάτι ακόμη. Πριν πάμε στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω ότι δεν θες να ανακατεύεσαι σε περισσότερο από όσο πρέπει σε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια πιο αντικειμενική εικόνα, παρά το γεγονός ότι ανήκεις στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η γνώμη σου είναι συνεχώς καθαρή και δεν αδικείς. Όλη αυτή η προσπάθεια της διαπραγμάτευσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι? Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ήδη όμως έχει μπει η Ελλάδα σε μια διαδικασία που πραγματικά θα μπορούσε να περιμένει κανείς και να έρθουν οι εκλογές στην ώρα τους. Προκηρύχθηκαν εκλογές πρόωρα. Μπορούσε κάλλιστα να εκλεγεί πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα μπορούσε, εφόσον τόσο πολύ ήθελε τον Προκόπη τον Παυλόπουλο και μάλιστα τον ψήφισε εκείνο και φίλος μου, ας τον πρότεινε ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή. Θα τον ψηφίζαμε όλοι. Από την άλλη πλευρά, προκηρύχθηκαν εκλογές, σταμάτησε ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζονταν. Όποιο και αν ήταν αυτό, έπρεπε εκ του αποτελέσματος να κριθεί η τότε κυβέρνηση. Οδηγηθήκαμε σε επώδυνες εκλογές, διότι οι εκλογές όταν γίνονται είναι πάντα επώδυνες. Έχουν τα έξοδά τους, σταματάει το κράτος να λειτουργεί, σταματούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν. Άντε θα δούμε τι θα βγάλουν εκλογές. Και έτσι οδηγηθήκαμε πολύ πρόωρα στις εκλογές. Και έτσι η Ελλάδα μπήκε σε μία δίνη. Εδώ και τρεις μήνες κανένας δεν παράγει, κανένας δεν σχεδιάζει. Όλοι σκεφτόμαστε, δεν ξέρω πώς μπορεί και ζει αυτή τη στιγμή το κράτος, το σιρτάρι πόσο έχει, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Οι εταίροι μας βλέπουν
και πολλές φορές και με περιέργεια, άλλα σήμερα, άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ. Εχθρικά, εχθρικά μας βλέπουν, εσύ το λες ευγενικά. Εγώ δεν ξέρω πόσοι μας βλέπουν, μακάρι να μας βλέπουν φιλικά, ωστόσο όμως ως Έλληνας πολίτης, βεβαίως και ως παράγων αυτόν τον καιρό, εύχομαι και προσεύχομαι να πετύχει παρούσα κυβέρνηση. Διότι το έχουμε ανάγκη όλοι και μάλιστα δεν έχουμε δεσμευτεί και ως κόμμα, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι τα καλά εμείς θα τα επιβραβεύσουμε. Τα καλά εμείς θα τα στηρίξουμε και ακόμα θα, αν χρειαστεί, θα τα ψηφίσουμε. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι με αφορά στον νομό Εύρου, άπλωσα Γιώργο και Γιάννη το χέρι φιλίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους μου του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και μόνο εγώ είμαι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τους είπα ότι, και μάλιστα σε πάνελ, σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι όπως Καλή Ώρα, είπα ότι μας ενώνουν τα προβλήματα. Και για αυτά τα προβλήματα όλοι μαζί και οι τέσσερις πρέπει να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να τα αντιμετωπίσουμε. Μες. Δεν μας χωρίζουν τίποτα, δεν μας χωρίζει τίποτα και μας ενώνουν όλα. Έτσι σε τοπικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό επίπεδο, έκανα ήδη την τοποθέτησή μου. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να ανοίξουν αυτές τις διαδικασίες, αν και ο Αντώνης Σαμαράς πρόλαβε να το κλείσει το θέμα και μάλιστα βγήκε και από πάνω λέγοντας ότι εγώ δεν ήμουν προσκολλημένος σε καρέκλα, πετώντας το γάντι σε άλλους, αλλά δεν άνοιξε κανένα τη διαδικασία. Έπρεπε να ανοίξει θέμα αρχηγού, κύριε Δημοσχάκη. Ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ καινούριος, όπως από την αρχή καταγράψαμε, στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ανήκω σε γεύματα ούτε σε δείπνα. Δεν ανήκω σε καμία, δεν ανήκω σε ομάδες. Είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να προασπιστώ και να υπερασπιστώ τον Εύρο, τα συμφέροντά του. Αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα και ασχολούμαι με αυτά. Βεβαίως παρακολουθώ τα γεγονότα σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως με ενδιαφέρει η ενότητα αυτής της παράταξης. Ο στρατηγός και ο αρχηγός δεν είναι από κανέναν εκμεταλλεύσιμος. Κρατώ μία στάση, ακούω, βλέπω, δεν ομιλώ. Δεν θα είναι πρόβλημα για κανέναν. Μπορεί να είναι λύση κάποιων προβλημάτων αν προκύψουν. Και από εκεί και πέρα με ενδιαφέρει η γενέτερά μου. Και όταν θα έρθει, αν θα έρθει ποτέ η ώρα, τότε από εκεί και πέρα εδώ είμαστε. Αντικειμενικά, για να το κλείσουμε, επειδή είσαι φίλος και πρέπει να στα ρωτάω όλα για να μην νομίσουν κάποιοι ότι έχεις προνομιακή μεταχείριση. Το ποσοστό έχω, που κράτησες. Έχω προνομιακή μεταχείριση. Δεν έχεις, δεν έχεις δημοσιογραφικά, δεν έχεις. Είσαι καλός φίλος, αλλά πρέπει να στο ρωτήσω. Το ποσοστό αυτό που κράτησε η Νέα Δημοκρατία με τόσο μεγάλο πολιτικό κόστος θεωρείται αρνητικό ποσοστό? Αξιολογείται δηλαδή από την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις 8,5 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ ή συνολικά η φθορά του κόμματος με τόσο επίπονες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές μέσα στην κρίση και στα μνημόνια? Γιώργο, ό,τι και να μου πεις δεν πρόκειται να σου δώσω απάντηση. Το ξέρω. Έτσι, δεν θα σου δώσω απάντηση. Εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν τη φάση που δεν έχει κάνει ακόμα εκκίνηση, η παρούσα κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ενωμένη και ισχυρή μέχρι να πάρει μπρος και να ακολουθήσει μία διαδρομή, να σηματοδοτήσει προς ποια κατεύθυνση κινείται. Διότι αυτή τη στιγμή η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει κατεύθυνση. Και πρέπει, και για λόγους εθνικούς, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία με το μασίφ αυτό, 28% ποσοστό όπως το είπες ωραία, θα πρέπει να είναι στην θέση του. Είναι η πιο ισχυρή δύναμη που μπορεί και να βοηθήσει την παρούσα κυβέρνηση και να αποτρέψει ενδεχόμενη στραβιά, λαθεμένη πορεία. Από εκεί και πέρα ο χρόνος είναι ιατρός πάντων. Ο χρόνος θα μας δείξει την κατεύθυνση και για την κυβέρνηση και για τα κόμματα και για όλους μας. Το τι πρέπει να γίνει. Κύριε Δημοσχάκη, σας ευχαριστούμε, Γιώργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Τίποτα. Φίλε, Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Που μου δώσατε την ευκαιρία
Να είστε καλά, την καλησπέρα μου και το σεβασμό μου και την αγάπη μου σε όλους τους στερεολαδίτες. Να είσαι σε καλά. Όλους τους φιωτιδείς, σε όλους τους Λαμίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Τάσο από τη Λαμία. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε τώρα λίγο, Γιώργο, πάντα φίλος, πάντα εύστοχος στα πολιτικά.